Όταν εγύρασεν και πλησίασεν τα 70 ο Δαβίδ, έπεσε σε έναν πειρασμό τον οποίο όταν τον εδιέβασα δεν περίμενα ότι αυτόν είναι πειρασμός. Ποιος ήταν? Έχασε την εμπιστοσύνη του πλέον, δεν είχε συμμάχους. Εγέρασαν κιόλας. Ξέρετε, οι άνθρωποι του Θεού κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα στα γυρατεία τους. Γι' αυτόν τότε είναι πολύ σημαντικό να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τους αγαπούν και τους συστηρίζουν, και οι Άγιοι ακόμα. Και οι Άγιοι ακόμα. Μου έλεγε κάποτε ένας για τον Άγιο Γέροντα μας δαμέ, τον Ευμένιο, τον Σαριδάκη. Ξέρεις, μου λέει, για να αγιάσει σημαίνει στο περιβάλλον του υπήρχαν Άγιοι άνθρωποι και στηρίζαν την αγιότητά του. Και μόλις σκέφτηκα, λέω, πράγματι, μόλις σκέφτηκα τον Αριστείδη, την Αργυρόν, την Βαγγελιόν, τον Γέρο Χαράλαμπο, ποιον πριν τον Άγιο Νικηφόρο, λέω, και εγώ μάλιστα. Τούτος είχε χειρόν του 7 Αγίους και κρατούσαν τον. Και σπρώχναν τον προς τα πάνω. Είναι έτσι? Λοιπόν, τότε εφάνηκε ότι ήταν μόνος του ο Δαβίδ. Και τι έκαμε? Επειδή απελπίστηκε από τη μοναξιάν και από τις δολοπλοκίες, ζήτησε να γίνει απογραφή. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Να γίνει εξαρρύθμιση, λέει, των πολεμιστών του. Πόσοι πολεμιστές έχουν όπλα για να έχει, λέει, εμπιστοσύνη και να μην φοάται από τους εχθρούς ότι να του κάνουν επανάσταση. Όποιος, λέει, καεί στο γάλα, τι λέει, γαλατάρι μου, φυσά και το γιαούρτι. Και το γιαούρτι. Έτσι. Επίε και έστειλε, λέει, να του καταμετρήσουν πόσες είναι οι φυλές των Ισραηλιτών και πόσοι είναι οι πολεμιστές από τη φυλή του Ιούδα. Και ο ίδιος ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Και η Παναγία και ο Ιωσήφ από τη φυλή του Ιούδα ήταν η καταγωγή τους. Και βρήκε εκεί, αν θυμούμε καλά, ήταν 70.000 που τον... 700.000, να μην πω νούμερο. 900.000 σύνολον ήταν η καταμέτρηση που έγινε. Μόλις έκαμε την καταμέτρηση, έλεξε τον η συνείδησή του. Λέει, καλά, λέει, τόσα χρόνια εκατόρθωσα και έκαμα τούν το κράτος. Είχα τούν την ησυχία ούλη. Είχα τούτες τις δόξες ούλες. Ποιος με βοήθησε? Είναι ο Θεός μου. Του έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με, λέει, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Πώς γίνεται τώρα, εγώ να θέλω να εμπιστευτώ, να βασιστώ στα όπλα μου, αφού τα όπλα μου ήταν η πίστη μου? Και θυμούμε για έναν περιστατικό το οποίο λέω τακτικά με τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο. Αυτός ήταν άνθρωπος που έβλεπε σε βάθος χρόνου. Επερπάτουν εγώ 200 μέσα στην αυλή του Οσίου Δαβίδ. Εγώ δεν κατάλαβα ότι πίσω μου επαρπάταν ο Γέροντας, ο Ιάκωβος. Οπότε να ακούω τον ξαφνικά να αρχίσει να φωνάζει με έναν ύφος θριαμβευτικών, νικητή. Προχώρα, νεόφυτέ μου, προχώρα, ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Εγώ γύρισα πίσω στον άλλο, μα ποιος είναι τόσο που φωνάζει έτσι? Λοιπόν, τώρα ήταν ο γερό Ιάκωβος. Μα και καταλάβαινα, εγώ τότε ήμουν 25-26 χρονών, τι σημαίνει ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Ημείς, ρε, εν λόγω Κυρίου πορευσόμεθα, προχώρα, διάκο μου. Και λέει του Γέροντα, μα
να χρειαστεί ο λέω του να πολεμήσω με άρματα και με ύπους. Όχι τώρα παιδάκι μου, εγώ βλέπω και για το μέλλον. Καταλάβες, αλλά ποτέ σου λαλί μου να μην έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Ποτέ. Εμείς μόνον εις τον λόγον του Κυρίου. Ε? Μόνο δηλαδή στην Αγία Γραφή και στις προσευχές να βασιστούμε. Ούτε σε χρήματα, ούτε σε δυνατούς προστάτες, ούτε σε δικούς μας εθνοπατέρες και πατριώτες, σε κανέναν. Μόνο στον λόγον του Θεού μας. Ε? Έλεγε και η γερόντισσα Ιουστίνη της Αυστοκοροπή, ο Κύριός μου, το έλεος μου. Τι ωραία κουβέντα. Δυο λέξεις, η καλύτερη προσευχή. Ο Κύριός μου, το έλεος μου. Ε? Λοιπόν, εμπιστοσύνη στον Θεό. Κάτι που λείπει στις μέρες μας. Όχι να εμπιστευτούμε τις μασκούλες, τις ενέσεις, τα εμβόλια, το ένα, το άλλο. Α? Ενώ έρχεται δαμέ ο Δαβίδ και λέει σου το έλεος μου, ο Θεός μου. Ποιος μου έδωσε ζωή εμένα. Ο Θεός μου έδωσε. Ποιος θα μου την πάρει. Ο Θεός μου. Έτσι. Τότε συνήλθεν ο Δαβίδ που έκαμε το αμάρτημα να κάνει καταμέτρηση του στρατεύματος του. Και όταν έκαμε και την καταμέτρηση, λοιπόν, επίεν και ζήτησε από τον τότε τότε προφήτη, τον τότε αρχιερέα, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, επίεν και του εζήτησε ήμαρτον. Δεν έπρεπε να κάνουμε έτσι πράγματα, λέει του. Και τι του είπε, λαλί του, ναι, λαλί του, αλλά του λέει και ο λαός, είπε του, εχάρηκεν πολλά που ευρέθηκεν να έχει τόσους πολλούς στρατιώτες οπλισμένος. Δεν είναι μόνο δική σου αμαρτία, είναι και αμαρτία του λαού. Γι' αυτό λέει του, πρέπει να αποφασίσεις να δεχτείς μια από τις τρεις τιμωρίες. Η μία του λέει είναι να πέσει λοιμός εις τη χώρα. Λοιμός με γιώτα σημαίνει πείνα. Η άλλη του λέει είναι να πέσει ο άλλος λοιμός με όμικρο γιώτα, θανατικών. Και το τρίτο που έχει να διαλέξεις του λέει είναι να γίνεις φυγάς και να σε κυνηγούν οι εχθροί σου και να σε προσβάλλουν συνεχώς. Εξαράπαθεν το. Και έκαμε έναν στεναχμό, λέει, και είπε, αχ, στενάμι πάντα χώθεν. Ό,τι και να διαλέξω, λέει, είναι δύσκολο. Και τι νομίζετε διάλεξε. Θα διαλέξω, λέει, αυτόν που δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους, αλλά που εξαρτάται από τον Θεό. Εάν διαλέξω, λέει, να είμαι φυγάς, να με κυνηγούν οι άνθρωποι, αν δεν με σκοτώσουν, θα ησυχάσω. Εάν διαλέξω, λέει, την πείνα, λοιπόν, πάλι το ίδιο λέει. Η πείνα λέει, θα σταματήσει και να πεθάνει πολλοί κόσμος. Ένα διαλέξω το θανατικό, διότι ο θάνατος εν που το Θεό. Και είπεν του να στείλεις άγγελον Κυρίου, λέει του, ο οποίος με τη ροφέα του θα φέρει θανατικόν. Και εγώ λέει του να πέσω στα γόνατα για να σταματήσει γρήγορα το θανατικό. Και έβλεπε με τα μάτια του, τέτοιος Άγιος ήταν, τον άγγελον του θανάτου καθημερινά, λέει, να πεθαίνουν χιλιάδες μέσα στο βασίλειό του. Και όταν έφτασε, λέει, στον αριθμό 70.000 θανατικών, τότε, λέει, εστάθηκε και είπεν του Θεού, «Θεέ μου,
Μα έμα σε συγχώρεσες ακόμα, γιατί εσκλήρενες έτσι την καρδία σου? Και του είπε ο Θεός, διότι είναι μόνο δική σου αμαρτία. Σκεφτείτε, τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και να συμβούν και άλλα, εάν εμείς δεν έχουμε ένα Δαβίδ και γύρω από το Δαβίδ να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ιδιαιτέρως αυτών που είναι στην εξουσία, είτε την εκκλησιαστική είτε την πολιτική, που να μετανοούν για τον λαό και να καθοδηγούν τον λαό στην μετάνοια, το κακό είναι δύσκολο να σταματήσει. Γι' αυτόν και μας λένε τώρα οι Άγιοι, άμα έφυγε ο κορονοϊός, ενάρτη άλλο θανατικό. Και έφυγε το θανατικό, ενάρτη πείνα. Για να γίνει ξεκαθάρισμα. Και εμείς λέμε, μα γιατί Θεέ μου. Και τι κάνει ο Θεός, για να μας δείξει ότι είναι άδικα του τα ούλα που περνούμε και θα περάσουμε. Τι μας δείχνει τώρα? Μας αποκαλύπτει. Μας αποκαλύπτει τις ανομίες μας και τις ακαθαρσίες μας κλήρου και λαού. Να μην έχει ένας να πει, μα φταίνει η λαϊκή ή φταίνει οι παπάδες μόνο. Και είδες ποτάδες, όλο μας. Καταλάβατε τι συμβαίνει τώρα? Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκκρίσεις σου. Λοιπόν, και πήγε λέει ο Δαβίδ και ρώτησε, του είπαν αυτά που σας είπα και είπε ο άγγελος, όταν με δεις και σταθώ, του είπε, στο άδειο οικόπεδο του Χουζά, τότε να σταματήσει θράψεις. Θράψεις, ελληνική λέξη. Γι' αυτόν και λέμε, αυτό σε κάμε θράψη. Λοιπόν, και σταμάτησε η θράψη, λέει, και πήγε, λέει, και εκεί του λέει, να στήσεις θυσιαστήριον για τον έναν αληθινόν Θεό. Επήγε, εγόρασε από το Χουζάν το οικόπεδον και σε αυτόν και έκαμε θυσιαστήριον και σταμάτησε το κακό, το θανατικό. Και χάρηκε πολύ ο Δαβίδ για αυτήν την, για αυτήν την αποκατάσταση που είχε. Και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε για πρώτη φορά που εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος εκτίστηκε σε αυτόν το οικόπεδο του Χουζά. Διότι λέει, το έδωσε μετά εις τον Σολομώντα, όταν εγέρασε πολλά πλέον ο Δαβίδ, και του είπε, «Γέ μου, εσύ θα είσαι ο διάδοχος μου». Και στο οικόπεδο του Χουζά, όσα εμάζεψα χρυσαφικά, ασημικά, κέδρους του Λιβάνου, και μάρμαρα από την Αίγυπτον, θέλω εκεί να χτίσεις τον ναόν και θα έχει για πάντα το όνομά σου, τον ναόν του Σολομώντος. Αυτή είναι εν ολίγης ή εν πολλής η ιστορία του Δαβίδ, του βασιλέα.